Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Καλιάνο, αναπληρωτή γραμματέα επιστημονικών φορέων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Και χαίρομαι που για άλλη μια μέρα βλέπω όλους τους φίλους, τους συναγωνιστές, νεοδημοκράτες εδώ στην περιοχή. Δίνουμε τον αγώνα μας για να φύγουν το δυνατόν γρηγορότερα αυτοί που καταστρέφουν τη χώρα και ξεπουλάνε τα πάντα για λίγους μήνες εξουσίας. Έχουμε δει στις πρόσφατες εξελίξεις το θέμα με το Σκοπιανό, την υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες. Όλο αυτό έχει κοστίσει αρκετά στην κυβέρνηση, βλέποντας ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τον κόσμο. Πιστεύετε ότι αυτό φέρνει πιο κοντά τις εκλογές ή ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία? Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα κάτσουν όσο περισσότερο μπορούν. Για λίγους μήνες εξουσίες ξεπουλάνε τη Μακεδονία, ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Φέρνουν τώρα όλους τους μετανάστες στην περιοχή μας. Και ξέρετε, σκεφτόμουν προχθές ότι μετά το θέμα της Μακεδονίας, το ξεπούλημα της Μακεδονίας, μετά από ένα 24ωρο, μας δόθηκε και μια κάποια λύση για το χρέος. Τώρα προχθές, μετά από λίγη ώρα από το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε με την Γερμανία να πάρουμε πίσω τους μετανάστες, οι οποίοι έφυγαν προς τις περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, το επόμενο 24ωρο, δηλαδή σήμερα, υπήρξε απόφαση για αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά. Άρα λοιπόν, αν κάποιος σκεφτεί λίγο πιο λογικά, θα καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας κυβερνούν αυτή την ώρα, δυστυχώς αλλά ξεπουλάνε τα ίδια τα εδάφη μας, την ίδια την πατρίδα μας, ξεπουλάνε το ίδιο το έθνος μας για λίγους μήνες παραπάνω, για να καθίσουν λίγους μήνες παραπάνω στη βελουτέ και στη δερμάτινη καρέκλα του Μαξίμου. Ξέρετε, αυτό τους είχε λείψει. Και εφόσον το βρήκανε, αυτό προσπαθούν να κάνουνε. Δυστυχώς, αλλά δώσανε εθνότητα στους Σκοπιανούς, δώσανε γλώσσα στους Σκοπιανούς, δώσανε την ηθαγένεια στους Σκοπιανούς και μάλιστα βγαίνουνε επικοινωνιακά, μόνο να το βλέπε κανείς, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι θλιμμένοι. Όχι ότι είναι καλό αυτό που κάνουν, αλλά τουλάχιστον μετά από αυτή τη συμφορά που φέρνανε στη χώρα, θα έπρεπε λίγο επικοινωνιακά να το δουν, να είναι και λίγο θλιμμένοι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θα φτάσει στο σημείο στη Βόρεια Ελλάδα να πέσουν και κάτω από το 8%. Αντί λοιπόν να είναι θλιμμένοι, βγαίνουν πανηγυρίζοντας ότι φέρανε μια φοβερή λύση για τη χώρα, βγαίνουν πανηγυρίζοντας ότι θα ενώσουν τον Νότο με την Ελλάδα με άλλες περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων και θα φέρουν ισορροπία. Λυπάμαι πραγματικά που μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι μάχονται για να ενώσουν άλλες χώρες και την ίδια ώρα διαλύουν τους ίδιους τους Έλληνες. Είναι κρίμα και άδικο. Αυτοί οι αριστεροί, οι επαναστάτες, υποτίθεται δημοκράτες που θα έφερναν καλύτερες μέρες στον τόπο, είναι κρίμα και άδικο να ενώνουν τους Σκοπιανούς και να διαλύουν τους ίδιους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.